Σε μια συγκυρία που οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν έχουν ρευστότητα λόγω των επιπτώσεων της κρίσης του κορονοϊού, ένα ζήτημα που απασχολεί τους επαγγελματίες είναι οι μικροπιστώσεις, οι οποίες στην παρούσα φάση γίνονται με τη μορφή δανείων έως 25.000 ευρώ. Ο αντιπρόεδρος του επιμελητηρίου Κέρκυρας Νίκος Χεριδάρης, μιλώντας στο Start, τόνισε πως υπάρχει ανάγκη βελτίωσης των μέχρι στιγμής δανείων, ζητώντας παράλληλα να δοθεί πρόνοια κυρίως στις μικρές επιχειρήσεις που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη για δάνεια από όλους. Υπάρχει ένα θέμα. Και ξέρετε κάτι. Εμείς σαν επιχειρηματίες και σαν επιχειρήσεις, σαν επιμελητήρια, είχαμε ζητήσει, αν είναι δυνατόν, να μην δοθεί δάνειο, να δοθεί επιδότηση. Αυτό δεν γίνεται, προφανώς, γιατί δεν υπάρχουν δυστυχώς helicopter money όπως τα κάνει ο Τραμπ στην Αμερική. Εμείς εδώ δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Αλλά έστω και αυτή η δανειοδότηση, η μικρή και με ευνοϊκούς όρους, να είναι χωρίς αποκλεισμούς, να δοθεί σε όλες τις επιχειρήσεις. Πιστεύω ότι αυτά τα δύο μικρά δανειοδοτικά πακέτα που έχουν ξεκινήσει πρέπει να βελτιωθούν. Το κράτος ακόμα δεν έχει ρίξει όλα τα χαρτιά πάνω στο τραπέζι, αυτό πιστεύω εμείς, γιατί περιμένει ίσως να δει και πώς θα εξελιχθεί αυτή η τουριστική χρονιά που περιμένουμε. Επειδή αυτή τη στιγμή να ξέρετε ότι υπάρχουν φωνές διαμαρτυρίας επιχειρήσεων προς το κράτος για διάφορα θέματα που έχουν προκύψει. Μετά το τέλος της σεζόν, και αν αυτή δεν εξελιχθεί ομαλά, που δυστυχώς προς τα εκεί πάει με τις ενδείξεις που έχουμε, αυτές οι φωνές θα γίνουν κραυγές. Και το κράτος πρέπει να είναι προετοιμασμένο. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή, κατά τη γνώμη μου, κρατάει μια πισινή. Το έχω ξαναπεί και πάλι το επαναλαμβάνω, γιατί δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί η σεζόν. Αν ομιγαίνει το πάνε στραβά τα πάντα όλα στο τέλος της σεζόν, θα έχει να αντιμετωπίσει πολύ μεγαλύτερα προβλήματα από αυτά που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, όπως τα γνωρίζουμε όλοι. Οπότε πιστεύουμε ότι και τα 35 δισεκατομμύρια που έχει το κράτος στο μαξιλάρι αυτό που υπάρχει, που δεν τα έχει χρησιμοποιήσει, και τα 32,5 δις που θα πάρει όταν υπογραφεί το Ταμείο Ανάκαμψης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πιστεύω ότι αυτά θα παίξουν κάποιο σημαντικό ρόλο μετά, ούτως ώστε να δοθεί κάποια ανάσα στις επιχειρήσεις οι οποίες θα έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα από αυτό που έχουν αυτή τη στιγμή στο τέλος της σεζόν. Γιατί έρχεται και ένας χειμώνας ο οποίος θα είναι δύσκολος, πολύ δύσκολος, και πρέπει το κράτος να βοηθήσει και εκεί να υπάρχει μέρη να αντιμετωπιστεί. Ο πρόεδρος του νέου τουριστικού επαγγελματικού φορέα, Παντελής Γιαννούλης, σημείωσε πως οι επιχειρήσεις χρειάζονται στήριξη μέσω επιδομάτων και όχι μέσω δανείων. Και δημιουργεί ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο θα υπάρξει μια μεγάλη διαφωνία και προσωπική αλλά και συναδέλφων υπολείπων, γιατί ποιος μπορεί να μας απαντήσει, κύριε Καποδίστρια, για τις υποθήκες και για τις προσημειώσεις. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα μας δανείσουν, με τι όρους θα μας δανείσουν, γιατί το ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα μας δανείσουν σε non-papers τα οποία έχουν κυκλοφορήσει, γιατί σας ξαναλέω δεν έχει περάσει επίσημα αυτό, είναι ιδιώτες. Λοιπόν, εγώ ρωτάω και κάνω την ερώτηση και τον προβληματισμό και την αγωνία μου, την καταθέτω και λέω τις προσημειώσεις και τις υποθήκες τι θα γίνει. Εδώ ζητάμε συγκεκριμένα στήριξη του επιχειρηματικού τουριστικού κλάδου, ούτως ώστε να μπορέσει να υπάρξει ρευστότητα. Και αυτό δεν γίνεται ούτε με τα δάνεια, ούτε με άλλων ειδών δάνεια τα οποία έχουν κάποια είδη μέσα, τα οποία ακουμπάνε την παρανομία, μπορώ να πω, και την ονομάζουν νόμιμη. Οπότε καλύτερα να πάμε σε επιδότηση των επαγγελματιών όπως κάνουν τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ας αφήσουμε αυτά τα εγκαιοδοτικά δάνεια σε προκειμένη περίπτωση.